Πάμε να πραγματοποιήσουμε ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Θα βρεθούμε στην μακρινή Νορβηγία, θα πάμε στο Όσλο, θα συνομιλήσουμε με τον αρχιμανδρίτη Αλέξανδρο Λουκάτο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Νορβηγίας, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Πατέρα Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία να έχετε. Κάθε καλό. Στην αγαπημένη μας Κρήτη, από το παγωμένο και μακρινό Όσλο. Το παγωμένο Όσλο, θερμοκρασία αυτή τη στιγμή? -9. -9. Εδώ στην όμορφη Κρήτη σήμερα είχαμε 22, 23. Είσαστε μια χαρά. Γι' αυτό πολλοί Νορβηγοί την αγαπούν την Κρήτη ιδιαιτέρως και την επισκέπτονται συχνά, συνέχεια σχεδόν, κάθε χρόνο. Για πείτε μας λίγο, η ελληνική κοινότητα εκεί στο Όσλο. Είναι μεγάλη. Η ελληνική κοινότητα είναι θρησκευτική κοινότητα. Δεν έχουμε κάποιον κοσμικό σύλλογο. Θρησκευτική κοινότητα, ναι. Καλύπτει η Εκκλησία, η Ενωρία. Έχουμε την έδρα μας εδώ στο Όσλο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Υπαγόμαστε εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως και η Εκκλησία της Κρήτης επίσης. Και το κέντρο ζωής, συναναστροφής είναι ο ναός. Όχι βέβαια αυτή την περίοδο της πανδημίας, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια που έχουμε το οίκημα του ναού μέσα στο κέντρο του Όσλο, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και είναι ένα, θα λέγαμε, χώρος συναναστροφής και παρηγοριάς και κοινή συναναστροφής με τους αδελφούς μας που ζούσαν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, από το 1965 είναι οι πρώτοι Έλληνες, και τα τελευταία χρόνια με την κρίση την οικονομική στην Ελλάδα, που έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός των Ελλήνων σε όλη την Ελλάδα. Πόσοι Έλληνες είναι στην Νορβηγία, εκεί στο Όσλο, γνωρίζουμε αριθμό? Στο Όσλο είμαστε περίπου 1.100 άτομα. Στην υπόλοιπη χώρα είναι περισσότεροι. Είμαστε περίπου 3.500 Έλληνες σε όλη την Νορβηγία. Η Νορβηγία, ξέρετε, είναι λίγο μια δύσκολη χώρα. Είναι οι συνθήκες οι καιρικές, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είχε ελληνισμό παλιό όπως άλλες χώρες της Ευρώπης, η Σουηδία παράδειγμα δίπλα, όπου είναι και η έδρα. Οι περισσότεροι βρέθηκαν στην Νορβηγία για εργασιακούς λόγους, δηλαδή για να βρουν εργασία. Οι περισσότεροι μέχρι τη δεκαετία του 90 ήταν για δουλειά στην Νορβηγία, αλλά ήταν παντρεμένοι με κάποιον Νορβηγό ή με Νορβηγίδα. Δεν μπορούσες να έρθεις τότε χωρίς να είσαι με Νορβηγό, να το πούμε έτσι, στη ζωή σου. Όταν η Νορβηγία με την Ευρώπη συνήψε οικονομικές σχέσεις, τότε επιτράπηκε σε εμάς που έχουμε διαβατήριο ελληνικό που είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούμε να έρθουμε για δουλειά στην Νορβηγία. Οπότε στην Νορβηγία μέχρι το 2000 περίπου υπήρχαν 500 Έλληνες και από εκεί και έπειτα με τον ενιαίο οικονομικό χώρο της Ευρώπης αυξήθηκε ο πληθυσμός, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Πατέρα Αλέξανδρε, με την πανδημία και τον κορονοϊό, τι σκηνικό επικρατεί εκεί? Με την πανδημία και τον κορονοϊό είμαστε λίγο καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά έχουμε και εμείς εδώ lockdown και εδώ φοράμε μάσκες και εδώ εμάς είναι ο ναός μας κλειστός αυτές τις ημέρες, δεν βλέπουμε κόσμο και το σχολείο, το ελληνικό που το φιλοξενούμε εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό, και αυτό δεν κάνει τα μαθήματά του, τα κάνει διαδικτυακά. Και η ζωή είναι λίγο περιορισμένη και τα ταξίδια επίσης. Και μας έχει λείψει και η Ελλάδα, γιατί έχουμε να έρθουμε πολλοί από εμάς πάνω από έναν χρόνο να επισκεφτούμε τους δικούς μας, με όλες αυτές τις απαγορεύσεις και αυτή την κατάσταση. Και ελπίζουμε να επανέλθουμε σύντομα σε μια κανονική ζωή, να περάσει αυτή η πανδημία, να μπορέσουμε να ξαναγκαλιάσουμε τους δικούς μας. Πατέρα Αλέξανδρε, κατάγεσαι από Ελλάδα, από ποιο μέρος? Κατάγομαι από το Αίγιο, από την Αχαΐα. Εκεί μεγάλωσα, αλλά σπούδασα Αίγιο, στην βέβαια. Αθήνα και υπηρέτησα στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια συγκεκριμένα. Όμορφα. Μία ευχή στους κριτικούς, στους τηλεθεατές, στους Έλληνες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε και κριτικούς, έχουμε και από άλλα μέρη εδώ της Ελλάδας, στην Νορβηγία. Τους αγαπάμε όλους, τους σκεφτόμαστε όλους, ευχόμαστε τα καλύτερα, να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική ζωή και κατάσταση. Να έχουμε υπομονή, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρά, αισιοδοξία, ενότητα μεταξύ μας, όπως και εμείς εδώ προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε, όλοι οι φορείς που είμαστε εδώ στην Νορβηγία, να είμαστε όλοι μονιασμένοι και αγκαλιασμένοι
και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ίδιο και εσείς στην Ελλάδα, με λίγο υπομονή και με λίγο και καλή θέληση, όλα να πάνε καλά. Όλα να πάνε καλά, ευχή όλων. Η νοοτροπία των Νορβηγών και των Ελλήνων έχει κοινά σημεία. Ταιριάζουμε λίγο, ναι, η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουμε. Είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ τη θάλασσα. Και είναι και ένας λαός που αγαπάει πολύ τη φύση. Και είναι και ένας λαός που δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Οπότε νομίζω αυτά τα τρία ταιριάζουν. Και είμαστε και στην άκρη της Ευρώπης. Εμείς είμαστε στο νότο στην Ελλάδα, εδώ είμαστε στα βόρεια, στα υπερβόρεια της Ευρώπης. Οπότε αυτά είναι κάποια κοινά στοιχεία. Και είναι και πολύ ανθρώπινοι. Όταν σε εμπιστευτούν οι Νορβηγοί, είναι πολύ ανοιχτοί. Είναι σαν εμάς. Δεν είναι αυτό ο ψυχρός. Στη βόρεια Νορβηγία. Όχι, λαός, όχι το ψυχρό, το υπόλοιπο, το σκανδιναβικό, η Σουηδία δηλαδή, είναι λίγο πιο ψυχρή. Ναι. Η Νορβηγία όχι, όχι, ίσως λόγω της θάλασσας και επειδή πέρασαν πολλά χρόνια και αυτοί κάτω από άλλες δυνάμεις στη χώρα τους, μέχρι που ανακάλυψαν το πετρέλαιο, μέχρι τότε ήταν πολύ έτσι ανθρώπινοι και φιλικοί και απλοί όπως είμαστε και εμείς. Στους παλιούς Νορβηγούς το βλέπεις ακόμα αυτό. Και ειδικά και στη Βόρεια Νορβηγία, που είναι εντελώς απομακρυσμένα, δεν υπάρχουν κλειδαριές στις πόρτες. Είναι όλα ελεύθερα. Μπαίνει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Είναι πολύ απλά. Δεν είναι τόσο ψυχρή όσο νομίζουμε ότι είναι. Είναι πολύ χαμογελαστή και πολύ στερμός λαός. Πατέρα Παρόλο Αλέξανδρε, το κρύο βέβαια. Που βιώνουμε και το σκοτάδι το χειμώνα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Και εγώ, πάλι. Την αγάπη μου. Καλή χρονιά. Κάθε καλό σε όλους σας, στην πατρίδα και στην αγαπημένη μας Κρήτη. Κάθε καλό. Καλή αντάμωση να έχουμε. Γεια σας, να είστε καλά.